Αγαπητές φίλες και φίλοι, το Φιλότιμο Ίδρυμα σας καλωσορίζει στην πρώτη συνάντηση μιας σειράς τηλεδιασκέψεων με αφορμή την κρίση πανδημίας που βιώνουμε όλοι από τους τόπους διαμονής μας, με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση σε ζητήματα που αφορούν στο σύνολό τους την διεθνή και εγχώρια κοινότητα, αλλά και στην ανταλλαγή ιδεών που αφορούν περισσότερο την νησιωτική χώρα, τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα ειδικότερα. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή να εγκαινιάζουμε την πρώτη αυτή συνομιλία με καλεσμένο τον διακεκριμένο καθηγητή του MIT στην υπολογιστική βιολογία και ειδικό στη μηχανική ασθενειών, Μανώλη Κέλλη. Ο Δόκτωρ Κέλλης αποτελεί έναν εκ των πιο διακεκριμένων ερευνητών στην σύζευξη γενετικής και επιστήμης υπολογιστών και, αν με επιτρέπει τον χαρακτηρισμό, είναι ένας επάξιος ξένιος Έλλην, γνωστός για την διοργάνωση καινοτομικών συμποσίων, αλλά και κατά την κοινή ομολογία πολλών ακαδημαϊκών της κοινότητας του Harvard και του MIT, καλός και έμπιστος φίλος. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, μ' ακούτε καλά αυτή τη στιγμή? Ναι. Εντάξει. Ελπίζω και λοιπόν, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ και έβγαλα τα ακουστικά, γι' αυτό θέλω να ξέρω αν μ' ακούτε ακόμα καλά ή όχι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, μεγάλη μου χαρά είναι να είμαι εδώ και μαζί σας και θέλω πραγματικά να ακούσω και τις ιδέες σας και τις σκέψεις σας και να μοιραστώ τις δικές μου. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση. Στη συνάντησή μας συμμετέχει, να πούμε, ένας μικρός αριθμός καλεσμένων, πολύ λιγότερο από όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν ζωντανά. Θα θέλαμε να δοκιμάσουμε τις τεχνικές δυνατότητες και αδυναμίες του τρόπου τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom, πριν την ανοίξουμε σε μεγαλύτερο ζωντανό κοινό. Να πούμε ότι οι στενείς συνεργάτες του Φιλότιμου Ιδρύματος, συγκεκριμένα η εκπαιδευτική Κυριάκος Κυριακούλης από το Ροδίον Παιδεία και οι εξαιρετικές Αγγελική Τενέντε και Λίνα Φιλιππάκη από το 4ο ΓΕΛ Ρόδου, συγκέντρωσαν και ταξινόμησαν κάποιες πρώτες ερωτήσεις, τις οποίες είχαμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε στον κύριο καθηγητή σήμερα το πρωί. Να πούμε ότι αυτό διοργανώθηκε χτες. Για όποιες λοιπόν επιπλέον ερωτήσεις μπορείτε να τις στείλετε μέσω chat εντός της πλατφόρμας και θα προσπαθήσουμε να τις προωθήσουμε στον κύριο Κέλλη. Θα παρακαλούσα να έχουμε όλοι τα μικρόφωνα μας κλειστά στο mute, όπου χαίρομαι βλέπω ότι όλοι μέχρι στιγμής κάνουν, ώστε να υπάρχουν το δυνατότερο λιγότερες παρεμβολές. Οπότε, κύριε καθηγητά, ξεκινάμε με κάποιες την απόκρισή σας σε κάποιες ενδεικτικές ερωτήσεις σχετικά με τη φυσιολογία, την επιβίωση και μετάδοση του ιού. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε έτσι βάση των τελευταίων δεδομένων. Να δώσω μια μικρή εισαγωγή. Ο κορονοϊός είναι ένα είδος ιού, ο οποίος έχει για κωδικό της λειτουργίας του, έχει μέσα ένα RNA. Και αυτό το RNA είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Οι πιο πολλοί ιοί έχουν πολύ μικρότερο γονιδίωμα. Αυτός έχει αρκετά μεγάλο γονιδίωμα που έχει πολλά γονίδια μέσα, αλλά όλα αυτά καταγράφονται μέσα σε ένα RNA μεγάλο, το οποίο καταγράφεται σε μια τεράστια πρωτεΐνα, η οποία κόβεται σιγά-σιγά και κάνει όλες τις πρωτεΐνες που χρειάζεται ο ιός. Ο λόγος που λέγεται κορονοϊός είναι ιδιαίτερα αυτή η κορώνα που έχει. Και αυτή η κορώνα τι είναι? Είναι βασικά ειδικές πρωτεΐνες που είναι γύρω-γύρω από τον ιό, που τον βοηθάνε να μπαίνει μέσα στα κύτταρά μας και να φέρνει το RNA του, από το οποίο και πολλαπλασιάζεται. Ο ιός δεν μπορεί, όπως και όλοι οι ιοί, δεν μπορούν να πολλαπλασιαστούν από μόνοι τους. Γι' αυτό δεν είναι πραγματικά ζωντανά πλάσματα. Είναι κάτι το οποίο πολλαπλασιάζεται μόνο μέσα στα κύτταρα ενός ζώου ή ενός ανθρώπου ή ενός οποιοδήποτε οργανισμού τον οποίο εκμεταλλεύεται για τον πολλαπλασιασμό του. Αυτός ο ιός ξεκίνησε, όπως πολλοί κορονοϊοί, από νυχτερίδες. Και συνήθως περνάει μόνο από νυχτερίδα σε νυχτερίδα, δεν περνάει σε άλλους οργανισμούς. Αλλά συνήθως, όπως και στο SARS και στο MERS, έχουν περάσει από τις νυχτερίδες σε έναν πρώτο ξένο οργανισμό. Για το SARS ήταν, νομίζω, αρουραίος, αν θυμάμαι καλά. Για το MERS, νομίζω ότι ήταν καμήλα. Και από εκεί, ύστερα περνάνε στον άνθρωπο. Δηλαδή, η πρώτη μεταλλαγή του ιού, του κορονοϊού, τους επιτρέπει να περάσουν από ένα ζώο σε ένα διαφορετικό είδος ζώου. Και ύστερα μια δεύτερη μεταλλαγή τους επιτρέπει πια να μπουν στον άνθρωπο. Οπότε αυτό έγινε κατά τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2019, δηλαδή πριν μερικούς μήνες, στην Κίνα. Κάποιος ίσως αγόρασε νυχτερίδα για φαγητό, ίσως την έφαγε και δεν είχε ψυχήσει καλά, ίσως
να πέρασε από ένα άλλο ζώο το οποίο είχε πιάσει την ιθαρίδα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ποιο ζώο έχει αυτό τον ιό, αλλά ξέρουμε ότι ξεκίνησε από νυχτερίδα. Το πιο κοντινό γονιδίωμα είναι μια νυχτερίδα που είναι με περίπου 80% η ίδια. Οπότε στο γονιδίωμα ο κορονοϊός αυτής της νυχτερίδας είναι το πιο κοντινό που ξέρουμε. Οπότε εκεί ξεκίνησε, εμφανίστηκε μια περίεργη πνευμονία σε πολλούς ανθρώπους στο Βουχάν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν κοντά στο μάρκετ των ζώων. Οπότε στην αρχή νομίζανε ότι μπορεί να περνάει μόνο από διαφορετικά ζώα σε διαφορετικούς ανθρώπους και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά εμφανίστηκε πολύ σύντομα ότι όντως περνάει από άνθρωπο σε άνθρωπο και μάθαμε πολύ σύντομα μετά από αυτό ότι μπορεί να περνάει και ασυμπτωματικά. Ότι μπορεί ο ιός να περάσει από ανθρώπους που ούτε καν ξέρουν ότι είναι άρρωστοι σε δεύτερους ανθρώπους και τρεις ανθρώπους. Το πιο συναρπαστικό είναι ότι εδώ και μερικές μέρες έχουμε δει μια μελέτη από ένα λεωφορείο που είχαν το βίντεο για το πώς ακριβώς μεταφέρθηκε ο ιός μέσα σε αυτό το λεωφορείο και που καθόταν ο καθένας. Και είδανε ότι ενώ λέμε στους ανθρώπους κρατήστε απόσταση 1 μέτρο ή 2 μέτρα, αυτός ο ιός πέρασε 4,5 μέτρα μακριά σε έναν άλλο επιβάτη που καθόταν πολλές σειρές μπροστά. Και επίσης είχε μείνει από ό,τι φανταζόμαστε στον αέρα του λεωφορείου για τουλάχιστον 30 λεπτά αφού είχε φύγει ο πρώτος επιβάτης που ήταν άρρωστος και ένας επιβάτης που μπήκε 30 λεπτά αφού είχε φύγει ο πρώτος κόλλησε και αυτός. Οπότε αυτά τα προσόντα κατά κάποιο τρόπο του ιού στον πόσο εύκολα πλαβασιάζεται τον κάνουν πάρα πολύ virulent και γι' αυτό έχει αυτή τη στιγμή κλειστεί όλος μας ο πλανήτης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο η ανθρωπότητα δεν το έχει δει συχνά και πραγματικά ο λόγος που παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα είναι ότι δεν είναι απλά μια γρήπη, είναι πολύ πιο θανατηφόρα από την γρήπη, μετακινείται, μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από την γρήπη. Και το ότι μεταδίδεται ασυμπτωματικά σημαίνει ότι δεν μπορούμε απλά να πούμε στους ανθρώπους άμα νιώθετε άρρωστοι, μείνετε στο σπίτι. Ότι πραγματικά πρέπει να πούμε σε όλους να μείνουν στο σπίτι, ειδικά στους νέους, γιατί οι νέοι είναι πολύ συχνά εντελώς ασυμπτωματικοί και πολύ συχνά μεγάλοι φορείς. Δηλαδή, στην Νότια Κορέα, που έχουν κάνει το πιο μεγάλο sampling σε testing σε όλο τον κόσμο, έχουν βρει ότι 30% των νέων από 20 μέχρι 30 χρονών, 30% των νέων, έχουν τον κορονοϊό. Το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό, πολύ μεγαλύτερο από όλες τις άλλες ηλικίες. Και αυτοί συνήθως δεν δείχνουν καθόλου συμπτώματα, οπότε είναι πολύ εύκολο να το περάσουν σε ηλικιωμένους που ύστερα θα έχουν πολύ μεγαλύτερα συμπτώματα. Οπότε, πριν να αναφερθούμε σε ερωτήσεις του κοινού μας όσον αφορά το αν μπορεί κάποιος που έχει αγοράσει μια συσκευασία ενός προϊόντος, ενός φρούτου, το οποίο έχει αγγίξει κάποιος φορέας, αν μεταδίδεται, φαντάζομαι ότι γίνονται δευτερεύουσες από τη στιγμή που έχουμε την υποψία ότι μπορεί να διαδίδεται μέσω ακόμα και του αέρος, σωστά. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, αυτό είναι το πιο συχνό, ότι ας πούμε ένας άνθρωπος στον άλλο, απλά με το να είσαι κοντά, απλά με το να μιλάς, συνέχεια περνάει ο ιός και στον αέρα και στο σάλιο και στα χέρια και στο πρόσωπο και στα μάτια και παντού. Και έτσι περνάει. Επίσης, στα κόπρα έχει βρεθεί ότι μπορεί να ζήσει για πολύ πολύ καιρό και για ανθρώπους που δεν είναι πια συμπτωματικοί και δεν έχουν πια τίποτα στο αίμα τους, μπορεί και εκεί να περάσει. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε όλοι πάρα πολύ. Mm-hmm. Γιατί δίνεται τόσο μεγαλύτερη σημασία στα ορφανά τα λεγόμενα κρούσματα και πώς προκύπτουν αυτά? Μήπως οδηγούμαστε από την προηγούμενη παρατήρηση σας? Είναι απλά συμπτωματικοί άνθρωποι οι οποίοι το έχουν περάσει χωρίς να ξέρουν καν ότι είναι άρρωστοι. Και αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος πληθυσμός των ανθρώπων που έχουν το κορονοϊό δεν έχουν κανένα σύμπτωμα. Δηλαδή, 80% θα περάσουν σχεδόν χωρίς τίποτα το πολύ σοβαρό και κάπου 15% θα πάνε στο νοσοκομείο με πολύ βαριά πράγματα
συμπτώματα και κάπου 5% αυτή τη στιγμή θα πεθάνουν. Το θέμα είναι ότι αυτό το ποσοστό θανάτου, πρώτον, δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι έχουν πάρει τον ιό ασυμπτωματικά. Και δεύτερον, μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα άμα γεμίσουν τα νοσοκομεία. Δηλαδή, ο τρόπος που επιζεί ο κόσμος είναι βάζοντάς τους σε αναπνευστές και βοηθώντας τους να αναπνεύσουν. Δηλαδή, ή τους βάζει σε ένα σωλήνα κατευθείαν που τους βάζει οξυγόνο μέσα, ή τους βάζει οξυγόνο εδώ, ή μερικές φορές σε ακραίες καταστάσεις παίρνεις το αίμα τους κατευθείαν, προσθέτεις οξυγόνο στο αίμα και το ξαναβάζεις στον οργανισμό τους, όταν πια οι πνεύμονες χάσουν οποιαδήποτε λειτουργία. Τώρα, όταν είναι πάρα πολύ λίγοι οι ασθενείς, κάτι τέτοιο μπορούμε να τα κάνουμε και να σώσουμε τη ζωή μερικών ανθρώπων. Ενώ τη στιγμή που γίνονται εκατοντάδες και χιλιάδες οι ασθενείς, δεν θα έχουμε πια αυτή τη δυνατότητα και πολύ πολύ περισσότεροι θα αρχίσουν να πεθαίνουν. Οπότε γι' αυτό το λόγο παίρνουμε τέτοια μέτρα και προσπαθούμε να αφήσουμε τον κόσμο, να πούμε στον κόσμο μείνετε σπίτι, απομακρυνθείτε το ένας από τον άλλο, γιατί όσο πιο αργά περάσει αυτός ο ιός, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχουμε να επιζήσουν αυτοί που θα τον πάρουν. Μάλιστα. Στη Ρόδο, από όσο γνωρίζω, δεν έχουν επιβεβαιωθεί κάποια κρούσματα ή δεν υπάρχουν κρούσματα. Μία ερώτηση ήταν πώς επιβεβαιώνονται τα κρούσματα, όπως στη Ρόδο, όπου δεν υπάρχει νοσοκομείο αναφοράς. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και στην Αμερική υπάρχουν πάρα πολύ λίγα τα kits. Πώς μπορείς να ξέρεις ότι κάποιος έχει τον ιό? Βασικά ξέρουμε το κωδικό του ιού, αυτό το γονιδίωμα του ιού, και μέσα από αυτό μπορούμε να φτιάξουμε ένα PCR, που είναι Polymerase Chain Reaction, και να ελέγξουμε άμα όντως αυτά τα γράμματα του RNA, τα οποία αναγνωρίζουμε από τον ιό, βρίσκονται στο αίμα αυτού του ανθρώπου. Οπότε και ελάχιστη ποσότητα ιού να υπάρχει, μπορούμε να τον αναγνωρίσουμε. Οπότε έτσι γίνεται η αναγνώριση ότι όντως υπάρχει ο ιός. Άμα κάποιος είναι ασυμπτωματικός, τότε δεν μπορείς να ξέρεις αν έχει τον ιό, εκτός και άμα κάνεις αυτό. Δυστυχώς όμως, αυτό το τεστ δεν υπάρχει παντού, δεν το έχουν όλα τα νοσοκομεία και τα νοσοκομεία που το έχουν μόνο λίγα από αυτά τα kits. Οπότε δεν μπορούμε για λόγους οικονομικούς και για λόγους πρακτικούς να ελέγξουμε τους πάντες για να ξέρουμε αν έχουν όντως τον ιό. Πέστε μου, σας ακούω. Ναι. Να ρωτήσουμε αν, φαντάζομαι μάλλον να επαναλάβουμε ότι είναι σημαντικό όποιος έχει ποιες συγκεκριμένες ενδείξεις, συμπτώματα, να παραμείνει σπίτι, εκτός και αν ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, ώστε με το τάδε σύμπτωμα να πάει στο σπίτι. Μείνετε στο σπίτι σας. Αν έχετε συνάχη, μείνετε στο σπίτι σας. Αν έχετε πυρετό, μείνετε στο σπίτι σας. Άμα νιώθετε κάπως κουρασμένος, μείνετε στο σπίτι σας. Δηλαδή, όλα τα συμπτώματα, καλύτερα να μείνετε στο σπίτι σας. Γιατί το πιο πιθανό είναι απλά να έχετε γρήπη, να μην έχετε τον κορονοϊό. Και άμα πάτε στο νοσοκομείο, τι θα σας πούνε? Θα σας πούνε, πρώτον, δεν έχουμε αρκετά kits για να κάνουμε το τεστ, για να ξέρουμε αν έχετε τον κορονοϊό ή όχι. Οπότε σε εσάς δεν θα το κάνουμε. Το δεύτερο που θα σας πούνε είναι, μάλλον είναι γρήπη, γιατί γρήπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το τρίτο που θα σας πούνε είναι, ακόμα και άμα είναι κορονοϊός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγος να πάτε στο νοσοκομείο, άμα απλά είσαστε μέτρια άρρωστοι. Δηλαδή, βήχετε πολύ, δεν νιώθετε καλά, είσαστε κουρασμένος, μείνετε σπίτι σας. Το μόνο στάδιο στο οποίο πρέπει να πάτε στο νοσοκομείο είναι όταν πραγματικά οι πνεύμονές σας έχουν φτάσει σε επίπεδο που νιώθετε ότι χάνετε κάπως την αναπνοή σας. Τότε αμέσως πηγαίνετε στο νοσοκομείο. Γιατί όχι ότι θα κάνουν τίποτα για να σκοτώσουν τον ιό, απλά θα σας βάλουν αναπνευστήρα.
Τη στιγμή που νομίζετε ότι δεν χρειάζεστε αναπνευστήρια και οξυγόνο, μείνετε σπίτι σας και τον εαυτό σας προστατεύετε και τους άλλους προστατεύετε και τα κρεβάτια τα κρατάτε ανοιχτά για τους ανθρώπους που θα χρειαστούν βοήθεια στην αναπνοή. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει το νοσοκομείο για εσάς. Φάρμακα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κατά του ιού. Το εμβόλιο δεν υπάρχει βεβαίως. Ακόμα και όταν υπάρχει, δεν θα βοηθήσει πολύ το εμβόλιο αφού έχεις ήδη πάρει τον ιό. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να κάνει το νοσοκομείο άμα πάτε εκτός και άμα πραγματικά χρειάζεστε βοήθεια στην αναπνοή και τότε όντως μπορεί να σε βοηθήσει. Πολύτιμες επισημάνσεις. Σχετικά με την διαχείριση ή μάλλον με την παρουσία στα παιδιά, υπάρχει μια ερώτηση που ενδεχομένως να προσθέσει στον διάλογο. Τα παιδιά που είναι λιγότερο επιρρεπή στη λίμωξη, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάτι πιο μηχανικό από το ανοσιολογικό που παίζει ρόλο, κάτι για τις υποδοχής λόγου χάρη στο σώμα των παιδιών, στους πνεύμονες που φαίνεται να είναι αυτό που παρεμποδίζει την ικανότητα του ιού να τους προσβάλλει? Ομολογώ ότι είναι μυστηριώδες και κανένας δεν ξέρει γιατί τα παιδιά έχουν μικρότερη τάση να έχουν μεγάλα συμπτώματα. Κάτι που και πάλι πρέπει ο κόσμος να καταλάβει είναι ότι το νοσοκομιακό μας σύστημα μερικές φορές βοηθάει, μερικές φορές χειροτερεύει την κατάσταση. Όταν δεν απαντήσει καθόλου το νοσοκομιακό σύστημα, τότε ναι, όντως θα πιάσει τον ιό και σε άρρωστος. Όταν δουλέψει καλά, τότε μπορεί να καταπολεμήσει τον ιό. Όταν υπερδουλέψει, όταν το νοσοκομιακό σύστημα ξαφνικά αρχίσει τεράστιο πόλεμο, τότε χειροτερεύει πολύ η κατάσταση. Δηλαδή, το νοσοκομιακό σύστημα δεν πρέπει ούτε πάρα πολύ να ξεκινήσει, ούτε πάρα πολύ λίγο. Πρέπει να είναι πραγματικά στο μέσο όρο και μόνο τότε μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον ιό. Οπότε δεν ξέρω άμα τα θέματα ηλικίας έχουν να κάνουν με το πόσο και σε ποιο επίπεδο δουλεύει το νοσοκομιακό μας σύστημα, άμα είναι πολύ, άμα υπερπολύ ή πολύ λίγο. Οπότε δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή γιατί τα παιδιά έχουν λιγότερο τάση να αρρωσταίνουν πολύ. Και μπορεί να έχει να κάνει κάτι με το νοσοκομιακό του σύστημα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει, βλέπω εδώ γενικότερα μία ανησυχία για το πόσο αναμένεται να διαρκέσουν αυτά τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις, ας πούμε, στο βόρειο ημισφαίριο. Και φαντάζομαι ότι δεν είσαι στη θέση να επιβεβαιώσετε κάτι, αλλά μέσω του δικού σας εμπλουτισμένου επιτέλου. Είμαστε στις δουλειές μας σε 2 εβδομάδες και ότι δεν θα ξανανοίξουν τα σχολεία σε 2 εβδομάδες. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι για πολλούς μήνες θα παραμείνουν κλειστά, γιατί οποιοδήποτε ηγέτης, άμα δει ότι τα πράγματα καλυτερεύουν, δεν θα θέλει να πάρει το ρίσκο να στείλει τον κόσμο πίσω στις δουλειές του και τα σχολεία να ξανανοίξουν. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα ξαναδούμε τα παιδιά το Σεπτέμβριο. Δεν θα τα ξαναδούμε πριν από αυτό. Αλλά και πάλι ως ηγέτης, νομίζω ότι θα ήταν λάθος να πει στον κόσμο τελειώσαμε, πάμε διακοπές. Γιατί ξαφνικά θα γίνει ακόμα χειρότερος σαματάς. Θα πάνε όλοι στα χωριά τους, θα αρρωστήσουν οι γέροι, οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Νομίζω ότι πήραν τη σωστή κίνηση να πούνε 2 εβδομάδες, γιατί έτσι ο κόσμος μένει κοντά στα σπίτια του, δεν φεύγει μακριά. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι κάθε 2 εβδομάδες θα μας λένε 2 εβδομάδες. Είναι αλήθεια ότι η Αγγλία επιλέγει να δοκιμάσει το πείραμα ανοσία της αγέλης, το λεγόμενο, δηλαδή αφήνει να εκτεθεί όλος ο πληθυσμός στον κοροναϊό με όσες πιες. Οι Άγγλοι έχουν μεγάλη ιστορία ανά τις δεκαετίες, να υπολογίζουν το πρόβλημα με τρόπο μαθηματικό και κάπως ψυχρό και να βρίσκουν τη λύση η οποία είναι η πιο σωστή για τον πληθυσμό τους. Αυτή τη στιγμή, οι υπολογισμοί που κάνανε τους λένε ότι το ρίσκο είναι πολύ μεγάλο στους ηλικιωμένους και απομονώσανε τους ηλικιωμένους. Τους μαζέψανε όλους και τους έχουν ξεχωριστά για να μην μολυνθούν αυτοί. Υπολογίσανε ότι το ρίσκο στον υπόλοιπο πληθυσμό είναι πολύ μικρό, οπότε δεν υπάρχει λόγος
κατά τη γνώμη τους, να κλείσουν τα πάντα και αντιθέτως προτιμούν να μας χτυπήσει όλους ο ιός, εκτός από τους ηλικιωμένους βέβαια, γιατί έτσι χτίζουμε αντισώματα και μπορούμε, όταν ξαναεμφανιστεί αυτός ο ιός, ο πληθυσμός πια να τον σταματάει, να μην περνάει από τους ανθρώπους που έχουν ήδη αντισώματα και είναι έτοιμοι να τον καταπολεμήσουν. Έχω μία ερώτηση από τον Κυριάκο αυτή τη στιγμή. Κυριάκο, προσπαθώ να σε βάλω να μιλάς, αλλά δεν μπορείς. Δεν μπορώ. Μπορείς να το βγάλεις εσύ το μη. Ναι, πέστε μου. Ναι, τώρα θα με ακούτε. Ναι. Πάνω σε αυτό, παρακολουθώντας την ειδησιογραφία, αλλά ενημερώνομαι και από την κόρη μου, η οποία δραστηριοποιείται στο Λονδίνο. Στην Αγγλία δεν έχει πάρθει κάποιο μέτρο κυβερνητικό. Ό,τι έχει γίνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή, εταιρείες έχουν συστήσει στους εργαζομένους είτε να εργάζονται από απόσταση, είτε τέλος πάντων κάποιες επιχειρήσεις μπορεί μόνες αυτές οι επιχειρήσεις να έχουν πάρει κάποια μέτρα. Ας πούμε, κάποια γυμναστήρια περιόρισαν τον κόσμο. Διαβάζοντας κάποια άρθρα, ακούω για την ανοσία της αγέλης. Δηλαδή, πάνω σε αυτό που είπατε, υπάρχει δηλαδή μια κυβερνητική προσπάθεια επίσημη να εκτεθεί ο κόσμος στον ιό και τελικά δηλαδή οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου να μπορούν να ανταπεξέλθουν καλύτερα στη συνέχεια. Γιατί σκέφτομαι ότι αυτό είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που παίρνει ο υπόλοιπος κόσμος. Και προσπαθώντας να ερμηνεύσω λίγο τη συμπεριφορά του Πρωθυπουργού τους, εάν τώρα με το Brexit διατηρεί την οικονομία σε ενέργεια, δηλαδή σε λειτουργία, έχει τους νέους εκτεθειμένους, αλλά με την διασφάλιση της ανοσίας. Ενδεχομένως κάνει και reset στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό, αν έχουμε θύματα πολλά. Είναι αυτό ενδεχομένως ένας τρόπος, τελικά. Λοιπόν, κύριε Κυριάκο, από ό,τι άμα κατάλαβα καλά, αυτό που λέτε είναι ότι η Αγγλία μπορεί να όντως θέλει να πεθάνουν οι πιο γέροι για να μην τους πληρώνει τη σύνταξη, αυτό λέτε. Λέω ότι αυτό μπορεί να είναι ένας κρυφός πόθος. Ο εμφανής πόθος είναι η ανοσία των νέων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, της οικονομίας. Ναι. Κοιτάξτε, κάτι τέτοια δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ή το ένα ή το άλλο. Νομίζω ότι σε τρόπους εντελώς ψυχρούς, οι γέροι έχουν ακόμα πολλά λεφτά να ξοδέψουμε. Οπότε και μια πολύ ψυχρή κυβέρνηση θα ήθελε να μείνουν ζωντανοί. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Πώς εξηγείται η τεράστια διαφορά ταχύτητας επέκτασης του ιού μεταξύ Ιαπωνίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ισχύει ότι στην Ιαπωνία ο ιός είναι πιο ήπιας μορφής, δηλαδή μια διαφορά μεταξύ μεταλλάξεων του ήπιου C-S και του πιο κολλητικού ή θανατηφόρου L? Αυτό είναι πολύ μυστηριώδες. Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος ο ιός ή ο λόγος είναι η κουλτούρα, δηλαδή πόσο πιο εύκολα, με πόσους ανθρώπους έχει συναναφέρεται ο καθένας. Και ίσως αυτό να είναι ο λόγος πιο πολύ από ποιος ιός υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο ιός που κυκλοφορεί στον κόσμο ολόκληρο είναι πανδημία και ότι έχει περάσει από πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο έναν. Οπότε δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά των ιών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ιαπωνία. Αλλά απλά αλλάζοντας με πόσους ανθρώπους συναναστρέφεται ο καθένας, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που πολλαπλασιάζεται. Και όντως η Ιαπωνία είναι πολύ διαφορετική από όλες τις άλλες χώρες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα ήθελα να βάλω στην κουβέντα την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία είναι αντιπρόσωπος της περιφέρειας και έχουμε χαρά να έχουμε κοντά μας. Κυρία Γιασιράνη. Δόκτωρ Κέλλη, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που σας έχουμε στο MIT και βοηθάτε τόσο πολύ με τις δηλώσεις σας στην ελληνική κοινωνία, γιατί πρέπει να σας πω ότι
τα όσα λέτε με τόσο ανθρώπινο τρόπο έχουν επηρεάσει κατά πολύ όλους μας. Και αυτό είναι το παρήγορο αυτή τη στιγμή που η Ελλάδα κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια πολιτικά κυρίως να καθοδηγήσει την κοινωνία ώστε να μείνει στο σπίτι της, ώστε να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το συντομότερο δυνατόν και με τον πλέον πιο οδυνηρό, τον λιγότερο μάλλον οδυνηρό τρόπο και χωρίς μεγάλες απώλειες από την κοινωνία αυτή την μεγάλη κρίση, αυτή την πανδημία. Νομίζω ότι έχετε σε πάρα πολλά να συμβάλλετε με την επιστημονική σας γνώση, αλλά νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα, λίγο ιδιωτικά θα το έλεγα, με την πρωτοβουλία του Μάνου του Χατζημανολά και του Ιδρύματος Φιλότιμο, το οποίο όλοι υποστηρίζουμε εδώ στη Ρόδο και στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, γιατί έχει δώσει εξετάσεις τόσα χρόνια σε αυτό που κάνει. Έχουμε συνεργαστεί πολλαπλώς και με τους περισσότερους από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες εδώ. Να το κάνουμε λίγο πιο έτσι ευρύ, να επωφεληθεί η κοινωνία. Και εμένα η σημερινή μου συμμετοχή, που είμαι με πάρα πολύ χαρά κοντά σας, είναι αυτή, γιατί πραγματικά θέλω να δώσουμε στην κοινωνία την πληροφορία που χρειάζεται, αλλά από έγκυρα στόματα. Η παραπληροφόρηση και αυτό που διακινείται μέσα από τα social media αυτή τη στιγμή είναι τόσο παραπλανητικό πολλές φορές και τόσο ψευδές, που ειλικρινά δηλαδή με κάνει να στεναχωριέμαι πάρα πολύ και με εξαγριώνει κάποιες φορές ακόμα. Σας κάνω λοιπόν επίσημα την πρόταση εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και έχοντας και την ευθύνη της επικοινωνίας και της δημιουργίας σεμιναρίων για λογαριασμό της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, να επεξεργαστούμε μια ιδέα να κάνουμε webinars για να επωφεληθεί ο κόσμος και έτσι αυτή η γνώση δική σας που είναι καταπληκτική, σας ακούω τόση ώρα χωρίς καμιά παρεμβολή, γιατί πραγματικά θέλω έτσι, να αποστηθήσω και να κρατήσω τα όσα σημαντικά λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι καταρχήν μεγάλη μου χαρά που μπόρεσα να αγγίξω τόσους ανθρώπους και ελπίζω να βοήθησα λίγο στην απάντηση της Ελλάδας. Γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η οικονομία μας ξανανεώνεται μετά από πολλά χρόνια δύσκολα και είναι πολύ κρίμα αυτή τη στιγμή να ξαναχάσουμε πολλά πολύτιμα χρόνια και πολλούς πολύτιμους μήνες τώρα που έχουμε ξανασταθεί κάπως στα πόδια μας. Οπότε για το θέμα το οικονομικό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η χώρα μας να ξαναβγεί από αυτό τον ιό με τον πιο ήπιο τρόπο που γίνεται. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα μέτρα που πάρθηκαν αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούγονται ακραία ανάλογα με τους πόσους νεκρούς υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να τα υπακούσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει από το δικό της τρόπο και τώρα η μπάλα είναι κατά κάποιο τρόπο στο δικό μας χέρι για το τι θα κάνουμε εμείς μετά. Και νομίζω ότι οι πολίτες έχουμε τεράστια ευθύνη για το πώς θα πάει η χώρα μας. Άμα πάω τώρα εγώ να πάρω την πυρίτσα μου ή τον καφέ μου στο καφενείο, μπορεί να ρισκάρω όχι μόνο την υγεία, αλλά και την οικονομία όλης της χώρας. Γιατί άμα κλείσει η Ελλάδα το καλοκαίρι, θα έχουμε μεγάλη ζημιά. Άμα κλείσουν οι εταιρείες για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα έχουμε μεγάλη ζημιά. Άμα τα παιδιά δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν στο σχολείο τους το φθινόπωρο, θα έχουμε μεγάλη ζημιά. Οπότε νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ελπίζω όλοι να το πάρουμε σοβαρά. Εσείς βεβαίως καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η κατάσταση και ελπίζω και όλοι που θα μας ακούσουν να το καταλάβουν. Πρώτον, δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε, γιατί με τον πανικό κάνουμε πολλές λάθος κινήσεις, οι οποίες μπορεί να χειροτερέψουν την κρίση παρά να την καλύτερεψουν. Και δεύτερον, δεν πρέπει να την αγνοούμε, γιατί όλοι πρέπει να δουλέψουμε μαζί σε αυτό το θέμα. Δεν μπορείς να πεις, εγώ είμαι νέος, δεν με νοιάζει.
Γιατί ο καθένας από εμάς πρέπει να λέει όχι, δεν θα περάσει από μένα. Ακριβώς. Θα ήθελα να κάνω, αν έχει ολοκληρώσει η κυρία Γιασιράνη. Μισό λεπτάκι, όσο για τα webinar, που είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, θα ήθελα να καλέσετε όσο πιο πολύ μπορείτε επιστήμονες και ανθρώπους που ζουν στην Ελλάδα, γιατί αυτοί και την κατάσταση ζουν απευθείας και ερευνητές πάνω σε αυτό το τομέα υπάρχουν. Οπότε, ναι μεν εγώ μπορώ και προσπαθώ να βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, αλλά υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι οι οποίοι μπορούν να πούνε πράγματα που είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα. Εγώ θα βοηθήσω όπως μπορώ, αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι που πρέπει να καλύψετε επίσης. Ναι, αυτό είναι μια πρώτη ιδέα για να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας με όποιο τρόπο μπορεί κανείς, εσείς από την επιστημονική κοινότητα και εμείς από την πολιτική θέση που κατέχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, να βοηθήσουμε όλη την κοινωνία μαζί. Και δεν έχει μόνο να κάνει με τον τομέα της υγείας, όπως σωστά είπαμε προηγουμένως, έχει να κάνει και με όλους τους άλλους τομείς της ζωής και της οικονομίας αυτής της χώρας. Πολύ σωστά είπατε, κάναμε 10 χρόνια να βγούμε από αυτήν τη μαύρη κρίση που θέρισε τη χώρα και τώρα που πάμε να ανακάμψουμε, βλέπετε έρχεται αυτός ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος προφανώς θα μας κάμψει όπως και όλες τις χώρες του κόσμου μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόκτωρ Κέλλη. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που έχουμε τέτοιους επιστήμονες σε τέτοια πανεπιστήμια να δίνουν τον εαυτό τους και τη γνώση τους σε όλο τον κόσμο, έτσι. Γιατί δεν μιλάτε μόνο για τη χώρα μας αυτή τη στιγμή. Μιλάτε με την επιστημονική σας γνώση για τον ιό που αφορά όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες του κόσμου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάνο, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτής της συνομιλίας. Χάρηκα τόσο πολύ όταν άκουσα το δικό μας τον Πρωθυπουργό στην Ελλάδα, γιατί ντράπηκα πραγματικά όταν άκουσα τον Πρόεδρο της Αμερικής να μιλάει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος Τραμπ, αυτό που είπε είναι «κλείνουμε τα σύνορα». Αυτός είναι ξένος ιός, τον φέραν οι Κινέζοι, τον φέραν οι Ευρωπαίοι, εμείς θα κλείσουμε τα σύνορα μας. Αυτό κάτι τέτοιο πρέπει να το κάνει πριν 2 μήνες, όχι τώρα. Αυτή τη στιγμή ο ιός είναι ήδη στην Αμερική και προχωράει παντού σε όλη την Αμερική. Ήταν εντελώς η λάθος φράση για να γυρίσει την Αμερική κατά των φίλων μας, κατά των συνεργάτων μας, που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Ενώ ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, νομίζω ότι μίλησε πάρα πολύ σωστά, λέγοντας ο κάθε ένας πρέπει να πάρει δική του ευθύνη. Και νομίζω και η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή έχει φερθεί πάρα πολύ σωστά. Αλλήλω υποστηρίζονται, που είναι μεγάλη, μεγάλη χαρά να το βλέπω αυτό από έξω. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και τα δύο πολιτικά κόμματα έχουν πάρει πολύ σωστό τρόπο και πολύ σωστή θέση κατά του ιού. Νομίζετε ότι όλα αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι αρκετά για να περιοριστεί η πανδημία? Άμα ο κάθε ένας από εμάς κάνει το δικό του, τη δικιά του συνεισφορά, νομίζω ναι. Δηλαδή, σε σχέση με όλες τις άλλες χώρες, έχουμε το Πάσχα που μας έρχεται. Οι Έλληνες είναι πάρα πολύ πιστοί και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι η Ελληνική Εκκλησία, η οποία ως Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία έχει πάντα πάρει μια στάση πολύ επιστημονική και πολύ πιο σωστή από πολλές άλλες εκκλησίες, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει τη στάση, να εξηγήσει στον κόσμο ότι ο ιός μεταδίδεται μέσα από τη Θεία Κοινωνία και ότι δεν πρέπει να μεταλαμβάνουμε, παίρνουμε αυτή τη Θεία Κοινωνία αυτή την εποχή. Είναι σωστό να περάσουμε ένα Πάσχα που θα εκφράσουμε την πίστη μας εσωτερικά, αλλά όχι το σπίτι μας, δίδοντας τον ιό. Οπότε, ο Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής έκανε μια δήλωση την Παρασκευή λέγοντας ότι εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί ακολουθούμε την επιστήμη και ακούμε αυτά που μας λένε οι αρχές και έτσι θα δράσουμε. Ελπίζω και στην Ελλάδα να υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση από την Εκκλησία λέγοντας σας παρακαλώ μη μεταβάλλετε. Να σας πω ότι...
Θα ήθελα να με συγχωρείτε, κυρία Γιασιράνη, αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο, εκτός και αν έχετε κάνετε μια σύντομη επισήμανση, σε κάποια ερωτήματα. Λοιπόν, αυτά για την Εκκλησία θέλω να πω, Μάνο μου, ότι ήδη και η Εκκλησία της Ελλάδος έχει περιορίσει κατά κάποιον τρόπο τους πιστούς να προσέρχονται στην Εκκλησία, να λαμβάνουν και όλα τα μέτρα, αποθαρρύνει τους μεγαλύτερους σε ηλικία και το Ορθόδοξο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει δώσει οδηγίες σε όλες τις εκκλησίες που ηγείται να κάνουν αυτό το πράγμα και να αποθαρρύνουν τον κόσμο να πηγαίνει στην εκκλησία αυτές τις μέρες και αποδέχεται την επιστημονική γνώση και την ακολουθεί. Μεγάλη και αυτά ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που τα προσθέσατε. Λοιπόν, Μανώλη, συγγνώμη, εδώ και πολλή ώρα προσπαθείς να μας σταματήσεις. Έλα. Όχι, όχι, προς Θεού. Είναι κάθε τι συμβάλλει, αλλά προσπαθώ μέσα στην ώρα αυτή που σας έχουμε στη διάθεσή μας να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και άλλα ερωτήματα. Έχω ένα ερώτημα του Προέδρου, θα τα συμπτύξω λίγο. Ένα ερώτημα του Προέδρου Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανής, του κ. Αντώνη Γιαννικουρή, ο οποίος λέει ποια θα ήταν τα μέτρα που θα μπορούσαμε να πάρουμε στα εργοτάξια. Επίσης, ένα ερώτημα για τα κατοικίδια και αν υπάρχει φόβος διάδοσης από και προς. Και τρίτον, θα ήθελα να ξανααναφερθείτε στο αν ο ήλιος ο ζωτικός της Ρόδου, ο Απόλλων, όπως θέλετε πείτε το, θα μας βοηθήσει για να εξασθενήσει αυτή η ασθένεια. Λοιπόν, για τα κατοικίδια δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι περνάει από άνθρωπο σε ζώο και από ζώο σε άνθρωπο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ναι, μεν έχει περάσει από κάποιο ζώο στον άνθρωπο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μεγαλώνει το ρίσκο όταν περνάει ξανά από ζώο. Δηλαδή, ο κάθε ιός έχει πολλές, δηλαδή σχεδόν συνέχεια, σχεδόν πάντα, ο ιός είναι ειδικός, δεν είναι γενικός. Έχει έναν vector, έναν host, με τον οποίο προχωράει και πολλαπλασιάζεται. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας λέει ότι αυτό περνάει και μέσα από ζώα. Οπότε σε αυτό νομίζω ότι επιστημονικά δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Δεύτερον, για τον ήλιο, οι ακτίνες του ήλιου, ειδικά οι ultraviolet, οι περιόδες ακτίνες, σκοτώνουν τον ιό. Οπότε το να είμαστε έξω είναι πολύ καλό. Δηλαδή, άμα κάποιος λέει τι να κάνω, να μείνω μέσα όλη μέρα, πρώτον άνοιξε τα παράθυρα για να φύγει ο αέρας με τον ιό και να μειωθεί η πυκνότητα του ιού. Δεύτερον, βγες έξω, γιατί τα μόρια του ιού που μπορεί να είναι πάνω σου θα σκοτωθούν από τον ήλιο. Οπότε νομίζω ότι είναι καλό να βγαίνουμε έξω αυτή τη στιγμή. Και την πρώτη ερώτηση την ξέχασα. Νομίζω είχε να κάνει, νομίζω ότι αναφερθήκατε, από τον κύριο Γιαννικουρή, στο ποια θα ήταν, ποιες θα μπορούσαν να είναι προφυλάξεις όσον αφορά τα εργοτάξια. Δηλαδή, αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε, ναι. Ναι, λοιπόν, έχω δύο θέματα να πω σε αυτό. Θα ξεκινήσω με το εργοτάξιο, που βασικά αυτή τη στιγμή έχουμε κλείσει όσα μπορούμε εδώ στην Αμερική. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το εργαστήριό μου δουλεύει μόνο από το σπίτι. Όσοι κάνανε πειράματα, κλείνουν τα πάντα και δεν θα ξαναγυρίσουν στο πανεπιστήμιο. Όσο πιο πολύ μπορούμε να δουλέψουμε από το σπίτι, ας δουλέψουμε από το σπίτι. Για εργοτάξια και δουλειές που δεν γίνονται από μακριά, με προστασία. Δηλαδή, άμα είναι πολύ κρίσιμο, ναι, αλλά κρατήστε τις αποστάσεις σας. Άμα δουλεύει κάποιος μόνος του, βεβαίως να συνεχίσει να δουλεύει μόνος του. Άμα είναι πολύ μαζί στον ίδιο χώρο, τότε καλύτερα να σκορπιστούν, καλύτερα να δουλεύουν με ίσως σε διαφορετικές βάρδιες, να μειώσουν όσο πιο πολύ μπορούν το πόσο κοντά είναι ο ένας τον άλλο. Κάτι άλλο που θέλω να πω έχει να κάνει με τα σχολεία. Αυτή τη στιγμή έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά έχω ακούσει πολλά ότι τα παιδιά, ας πούμε, μερικές φορές πηγαίνουν στις καφετέριες, ότι πηγαίνουν στα μπαράκια, ότι πηγαίνουν και βρίσκονται στα καφενεία και αλλού. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει πραγματικά να γίνει είναι με τον ίδιο τρόπο που είχαμε ένα πρόγραμμα όταν ήταν τα παιδιά στο σχολείο,
το ίδιο ακριβώς πρόγραμμα να κρατήσουμε όταν τα παιδιά είναι στο σπίτι. Δηλαδή, δεν λέμε, α, έχουμε όλοι διακοπές και δεν κάνουμε πια μάθηση. Όχι. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι, συνεχίζουμε ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα, μόνο που αυτή τη στιγμή θα το κάνουμε αυτό το πρόγραμμα μέσω του βίντεο. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που είμαστε αυτή τη στιγμή, καμιά εικοσαριά άνθρωποι στο ίδιο μέρος που μιλάμε και βλέπουμε όλοι τον ένα στον άλλον, με τον ίδιο τρόπο μπορεί ο δάσκαλος να είναι μαζί με όλους τους σπουδαστές, να έχει ο καθένας το βιβλίο του, να συζητάνε όλοι μαζί, να συμμετέχουν όλοι μαζί και να συνεχίσει αυτή η μάθηση. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Άμα ο κάθε δάσκαλος έχει 25 μαθητές και άμα απολύει αυτός ο δάσκαλος, δεν εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στο βίντεο να μιλήσει με τους σπουδαστές, θα πει ότι 25 οικογένειες έχουν τώρα ξαφνικά ένα παιδί στο σπίτι. Για παιδιά που είναι, ας πούμε, 16 και 18 χρονών, είναι εντάξει, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν το δικό τους πρόγραμμα και προχωράνε. Αλλά ίσως η καριέρα τους να μην πάει τόσο καλά άμα δεν συνεχίσουν το σχολείο. Για παιδιά που είναι πολύ μικρότερα, ας πούμε 7, 8, 10 χρονών, οι γονείς δεν μπορούν πια να κάνουν τη δικιά τους δουλειά. Οπότε έχουμε 25 οικογένειες, 50 γονείς, οι οποίοι δεν μπορούν και να δουλεύουν και να προσέχουν τα παιδιά τους. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και άμα έχετε κάποια δύναμη να το σπρώξετε αυτό, είναι να οργανώσετε συναντήσεις μέσα από το βίντεο για κάθε ώρα της εβδομάδας που τα παιδιά θα ήταν στο σχολείο. Ό,τι είχαν ετοιμάσει οι δάσκαλοι για να διδάξουν, ακριβώς αυτά να παρουσιάσουν. Και άμα δεν είναι τόσο καλά όσο θα ήταν ο ένας με τον άλλο δίπλα, δεν πειράζει, ας μην είναι τόσο καλά. Αλλά είναι πολύ καλύτερα από το να μην κάνουμε τίποτα. Οπότε, σε οποιαδήποτε δύναμη έχετε να μεταδώσετε αυτή την ιδέα, πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε και όχι να πούμε, α, θα περάσουμε 2-3 εβδομάδες να καταλάβουμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Όχι. Με τον ίδιο τρόπο που εχθές είπαμε, ας πεθούμε σήμερα στο βίντεο, οι δάσκαλοι να πούνε, αύριο ραντεβού στις 9 η ώρα το πρωί, ξεκινάμε μάθημα. Και τι θα πείτε? Τα ίδια που θα λέγαμε αμέσως ήταν εδώ. Κωνσταντίνε, θέλω να σας ρωτήσω εσένα, πώς σου φαίνεται αυτό. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εδώ και πολλή ώρα κάποια πράγματα τα οποία είχα ακούσει. Γιατί έχουμε μία φορά στο τόσο τη δυνατότητα να μιλάμε και με έναν επιστήμονα τέτοιου κύρους. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα μαζί μας. Χαίρομαι που σε βλέπω τόσο νέο και γεμάτο ενέργεια. Και... Αρχικά θα ήταν... Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πριν άκουσα για την προστασία της Αγγέλης και για το ότι αν αφήσουμε τους νέους ελεύθερους θα υπάρξει μία νοσία στον συγκεκριμένο ιό. Τώρα, με βάση και όλες τις γνώσεις τις οποίες έχουμε και από το σχολείο, επειδή οι RNA ιοί έχουν μεγάλη ικανότητα να μεταλλάσσονται συνεχώς, όπως και ο ιός, ας πούμε, της γρήπης. Ο συγκεκριμένος ιός, ουσιαστικά, κάθε χρόνο δεν θα έχει μια καινούργια μορφή και θα προκαλεί μια διαφορετική ανοσολογική, ας πούμε, απόκριση, η οποία θα χρήζει διαφορετικής αντιμετώπισης. Θα χρειάζονται συνεχώς καινούργια εμβόλια. Ουσιαστικά, όσο και να αφήσουμε τους νέους έξω στους δρόμους, κάθε χρόνο θα μπορούν να νοσούν από την συγκεκριμένη ασθένεια, γιατί ουσιαστικά θα μεταβάλλεται ο ιός, θα έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο και ο οργανισμός μας δεν θα τον αντιμετωπίσει. Πείτε μου. Είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτησή σου και πολύ σοφή επιστημονικά. Αυτή τη στιγμή αυτός ο ιός δεν έχει δείξει ύψος μεταβολών όσο μεγάλους έχει η γρήπη. Δηλαδή, αυτό δεν το έχουμε δει αυτή τη στιγμή και ελπίζουμε πραγματικά όλοι να μην έχει τόσο μεγάλο βαθμό μεταλλαγής. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου ότι όσο πιο πολλοί άνθρωποι περάσουν τον ιό,
τόσο πιο πολύ ευκαιρία του δίνουμε να μεταλλαχθεί και να γίνει ακόμα πολύ χειρότερος. Ή απλά να μην δουλεύει το ιδιονοσπιτικό μας σύστημα που έχει μάθει την φόρμα που είχε το 2019 και ίσως το 2020 και το 2021 να μην τον αναγνωρίζει πια. Αυτή τη στιγμή κάτι που είναι πολύ φοβηθικό είναι ότι, τρομακτικό, είναι ότι, και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά υπάρχουν reports που λένε ότι ο ίδιος άνθρωπος, αφού είχε αναρρώσει, τον ξαναχτύπησε ο ιός. Το οποίο δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, άμα το νοσοποιητικό μας σύστημα δεν τον θυμάται καλά, άμα απλά μεταλλάσσεται με τρόπο να μην ξανααναγνωριστεί. Οπότε ελπίζουμε όλοι το πείραμα της Αγγλίας να δουλέψει, αλλά οι παραμέτροι αυτή τη στιγμή, στους οποίους βασίζεται αυτό το πείραμα, δεν είναι γνωστοί, οπότε δεν ξέρουμε άμα όντως δεν θα έχει ξανά μεταλλαγή, ότι όντως άμα χτίσουμε μια κάποια άνοια θα μπορούμε να το καταπολεμήσουμε ξανά. Αλλά είναι πολύ σωστή η ζήτηση. Πάνω, θα ήθελες πληρώσεις, Κωνσταντίνε. Ναι. Λίγο γρήγορα μόνο, αν μπορείς. Ναι. Πάνω σε αυτό, ο κοροναϊός θα γίνει μία νέα γρήπη, δηλαδή μία νέα μάστιγα την οποία, ας πούμε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι πρώτον, καταρχήν, ελπίζουμε να σταματήσουμε τη ζέστη. Δεν το ξέρουμε ότι όντως θα σταματήσουμε τη ζέστη. Γιατί σε πολλές χώρες οι οποίες είναι πολύ ζεστές έχει συνεχίσει να περνάει. Και δεύτερον, άμα όντως σταματήσουμε τη ζέστη, νομίζω ότι δεν θα εξαφανιστεί τελείως. Μπορεί κάθε χρόνο να γυρνάει, μπορεί να γυρνάει κάθε μερικά χρόνια, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι θα έχουμε εμβόλιο, σίγουρα, θα έχουμε πολλά εμβόλια, και ότι ελπίζω να μπορέσουμε να το μειώσουμε όσο πιο πολύ γίνεται με ένα κάποιο εμβόλιο. Τώρα, όλα τα άλλα, όχι μόνο τα ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι τα ξέρει κανένας. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να ασχοληθούμε με ερωτήματα όπως τι γνωρίζουμε για την περίφημη ιντερφερόνη που χρησιμοποιείται για τον SARS ήδη από την Κούβα και η ρεμδεσιβίρη που ήταν αποτελεσματική για τον MERS. Μήπως έχει δοκιμαστεί σε αυτή την περίπτωση. Διάφορα φάρμακα τα οποία προσπαθούν να μπλοκάρουν τον πολλαπλασιασμό οποιοδήποτε ιού και ειδικά γενικώ στην οικογένεια των κορονοϊών. Αυτά τα φάρμακα είναι πρώτον αρκετά ακριβά, δεύτερον δεν είναι πολύ εύκολο να τα παίρνει κανείς και τρίτον δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό θα δουλέψουν κατά του κορονοϊού. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ελπίδα αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά το εμβόλιο. Καταρχήν, το πρώτο είναι να μην περάσει και είναι αυτό που κάνουμε όλοι, ότι απομακρυνόμαστε έναν από τον άλλον. Το δεύτερο είναι να είμαστε έτοιμοι όταν θα ξαναγυρίσει και γι' αυτό βοηθάει το εμβόλιο. Το τρίτο είναι, άμα δεν δουλέψει το εμβόλιο ή άμα υπάρχει ήδη ο ιός στον οργανισμό σου, πώς μπορούμε να τον σταματήσουμε αφού έχει ήδη μπει, αλλά πριν καταστρέψει τα πνευμόνια σου. Και ένα από αυτά είναι αυτά τα RNA inhibitors, τα οποία, RNA polymerase inhibitors, τα οποία βασικά μπαίνουν εκεί που θα έμπαινε κανονικά ένα νουκλεοτίδιο και σταματάνε την αντιγραφή του RNA για να σταματήσει να μην μπορεί να πολλαπλασιαστεί ο ιός. Υπάρχουν άλλα φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν το πόσο ο ιός θα καταστρέψει το κύτταρο, θα ξαναπλουθεί. Αυτές οι ιστορίες για την Κούβα τις έχω διαβάσει. Είναι μικρή αριθμή. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Ποιος ξέρει αν ανάρρωσε χάρη σε αυτό ή σε κάποιο άλλο λόγο. Δεν θα ήθελα να βασιστούμε μόνο σε ένα τόσο μικρό δείγμα ενός ανθρώπου. Νομίζω ότι ο λόγος που υπάρχουν τα clinical trials είναι ότι στατιστικά πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι πριν αρχίσουμε να δίνουμε το ίδιο φάρμακο σε εκατοντάδες ανθρώπους, χιλιάδες ή εκατομμύρια.
Έχω μια πολύ ωραία ερώτηση από τον κύριο Ιωάννη Βαζιώτη, ο οποίος λέει πως έχει ζήσει στην Ανταρκτική, στη σχετική απομόνωση, και γνωρίζει τις δυσκολίες όλης αυτής της κατάστασης, προσπαθώντας να προτείνει μεταξύ διαβάσματος, μαγειρέματος, καθαριότητας στο σπίτι κτλ. Το οποίο με φέρνει, νομίζω, στην τελευταία ερώτηση ή τέλος πάντων τοποθέτηση. Έχω και μία από την κυρία Γεσιράν για το φάρμακο σχετικά με τον έμπολα, το οποίο ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές για τα βαριά περιστατικά και αν υπάρχει περίπτωση αυτό να βοηθήσει. Εγώ θα έκλεινα, γιατί συμπληρώνουμε μία ώρα ήδη και αντιλαμβάνομαι τον περιορισμό ώρας σας. Φαντάζομαι σας έχετε πολλές αιτήσεις να παρέμβετε σε διάφορα σύνολα. Η ερώτησή μου θα ήταν και αν θέλετε να αναφέρεστε στο πώς διαχειριστούμε αυτή την απομόνωσή μας και αν ισχύει αυτό που λέει η κυρία Γιασιράν για τον έμπολα. Η ερώτησή μου η τελευταία θα ήταν, τι σας ανησυχεί, τι σας κρατά αισιόδοξο από την εκδήλωση και αντιμετώπιση της κρίσης μέχρι τώρα, έτσι με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, και πώς πιστεύετε ότι πρέπει να οργανωθούν τοπικές κοινωνίες πέρα από τις μέχρι τώρα εθνικές οδηγίες. Ο λόγος που είμαι πολύ αισιόδοξο είναι ότι έχω δει με πόσο σοβαρότητα ο κόσμος παίρνει αυτά τα μέτρα. Και ακόμα και τα παιδιά μου, ας πούμε, μου λέει η κόρη μου, δεν θα πάμε στο μπαλέτο σήμερα, γιατί έχει τον κορονοϊό. Δηλαδή, ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω μας. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη στιγμή για την ανθρωπότητα, που ελπίζουμε τα σύνορα να μην υπάρξουν, να μην κυλήσει ο ένας κατά τον του άλλου και απλά να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε πια ένας πλανήτης ενωμένος, ότι όποιος μπορέσει να βοηθήσει, θα βοηθήσει όλο τον κόσμο, δηλαδή με εμβόλια, με πειράματα, με το να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες από όλες αυτές τις μελέτες, από όλους αυτούς τους ιούς, το γονιδίωμα και όλα αυτά. Έχω δει μέσα στον επιστημονικό τομέα, αλλά και στον κοινωνικό τομέα, μια τέτοια μεγάλη αδελφότητα μεταξύ ανθρώπων, που είναι μεγάλο, πολύ ενθαρρυντικό. Το τι με τρομάζει το ότι δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για αυτόν τον ιό, ότι όλα γίνανε τόσο τόσο γρήγορα και πολλοί παραμέτροι δεν μπορούμε να τους ξέρουμε εκτός και αν έχει περάσει ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά και πάλι στην αισιοδοξία, μαζί με την εργασία, έχω δει πόσο γρήγορα προχωράει η επιστήμη. Από τη στιγμή που αναγνωρίσαμε για πρώτη φορά τον ιό, μέσα σε 2 μέρες είχαν στείλει για σύνθεση πρωτεϊνών για εμβόλια. Δηλαδή, αυτός ο ρυθμός είναι εξωφρενικά γρήγορος, που δείχνει, ας πούμε, ότι ο πλανήτης μας έχει προχωρήσει πάρα πολύ στην επιστήμη και στην συνεργασία. Δηλαδή, ένας τέτοιος ιός πραγματικά θα σκότωνε τεράστιο πληθυσμό άμα εμφανιζόταν πριν, ξέρω εγώ, 2 δεκαετίες. Αλλά αυτή τη στιγμή, με τα μέτρα που έχουμε λάβει, έχει προχωρήσει και η αναγνώριση και η περίθαλψη και η έρευνα για εμβόλια πάρα πολλά, πολύ γρήγορα. Συγγνώμη, ξεχνάω τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τι πιστεύετε πρέπει να πώς να οργανωθούν οι τοπικές κοινότητες πέρα από τα μέρη μέχρι τώρα, δηλαδή και σε επίπεδο αυτοδιοργάνωσης ίσως. Μόνωση. Υπάρχει το ψυχολογικό κομμάτι της απομόνωσης. Και κάτι που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ζούμε τώρα στον 21ο αιώνα, δεν ζούμε πια στο παρελθόν, ότι σωματική απομόνωση δεν σημαίνει πνευματική ή διανοητική απομόνωση. Ότι πραγματικά με τις τεχνολογίες τις καινούργιες μπορούμε πραγματικά να βρεθούμε κοντά ο ένας τον άλλο, όσο μακρινά και να είμαστε στον τρόπο το φυσικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο στάδιο εξέλιξης των ανθρώπινων σχέσεων και πρέπει να δεχτούμε αυτή τη στιγμή την απομόνωση τη σωματική, αλλά να έρθουμε όσο πιο κοντά μπορούμε στην συναναστροφή και πνευματική και ψυχολογική και επιστημονική.
Το άλλο που λέω είναι αγκαλιάστε τα παιδιά σας και δείξτε τους όσο τρυφερότητα έχετε, γιατί ούτως ή άλλως μοιράζεστε τα ίδια μικρόβια. Ο ιός δεν μπορεί να μπει στο σπίτι σας και να μην περάσει σε όλους μέσα στο σπίτι. Οπότε κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε φορά που γυρνάω από το σχολείο, δίνω αμέτρητα φιλιά και αγκαλιά στα παιδιά μου, γιατί είναι αυτό που μας κάνει ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο. Και άμα το χάσουμε αυτό, δεν υπάρχει λόγος να επιζήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Οπότε δεχτείτε το ότι μοιραζόμαστε ούτως ή άλλως πάρα πολλά μικρόβια μέσα στο πυρήνα της οικογένειας και δώστε αυτή την αγάπη σας στα παιδιά. Προσέξτε τον παππού και τη γιαγιά, προσέξτε το θείο και τη θεία, γιατί αυτή είναι πολύ πιο ευάλωτη. Αλλά κάθε φορά που γυρνάω, πλένουμε τα χέρια όλοι μαζί και μεγάλες αγκαλιές. Κάθε φορά που ξυπνάνε τα παιδάκια, μεγάλες αγκαλιές. Όσο άρρωστα και να είναι, ξέρω ότι θα κολλήσω ούτως ή άλλως. Οπότε το δέχομαι και τους δείχνω όλοι μου την αγάπη. Κύριε καθηγητά, με αυτή την νότα αισιοδοξίας πιστεύω πρέπει να κλείσουμε σήμερα. Θα σας προειδοποιώ και σας προειδοποιούμε ότι θα σας ενοχλήσουμε στο απότερο μέλλον για μια νέα συνάντηση και ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε, είμαστε ευγνώμονες για τις πολύτιμες συμβουλές σας και τον χρόνο σας. Για τους υπόλοιπους, όπως καταλάβατε, το σημαντικό είναι να πλύνουμε, αλλά όχι να νύπτουμε τα σχήρας μας και να απομονωνόμαστε, αλλά να μην αποξενωνόμαστε. Και ας αποδείξουμε ότι έχουμε φιλότιμο, τέλος πάντων, εμείς οι Έλληνες, να μείνουμε σπίτι για το καλό των υπολείπων και των εαυτών μας, και μόνο μαζί μπορούμε. Εύχομαι να τα λέμε συχνότερα από εδώ. Καλή εβδομάδα και καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε και κάπως ήρθαμε πιο κοντά, παρότι μεγάλη διαφορά ώρας και μεγάλη διαφορά συντεταγμένο. Και ελπίζω πραγματικά να τα ξαναπούμε σύντομα. Σας εύχομαι όλους το καλύτερο και συνεχίστε τον αγώνα και ό,τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τον κόσμο να υπακούει αυτές τις συμβουλές όλων. Κάντε το, γιατί πραγματικά πρέπει να τον πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τον ιό. Γιατί άμα δεν τον πάρουμε σοβαρά, τότε δεν θα έχουμε πια επιλογή. Θα το αποφασίσει αυτός για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.